μπροστά σε μία από τι μεγαλύτερε ποσότητε ναρκωτικών ουσιών που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη και οι οποίε επρόκειτο να διοχετευτούν άμεσα στην τοπική αγορά, βρέθηκαν οι αστυνομικέ αρχέ του Ρεθύμνου όταν ξετρύπωσαν στο μυλοπόταμο την καβάτζα κυκλώματο που έκρυβε συνολικά 47,2 κιλά χασί, ενώ λίγε ώρε αργότερα πέρασαν χειροπέδε στα τέσσερα μέλη του κυκλώματο που είναι ένα πατέρα, οι δύο γη του και ένα ακόμα συνεργό του. Οι πληροφορίε που έφτασαν τους προηγούμενους μήνες του προηγούμενου μήνε στο Τμήμα Δίωξη Ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ρεθύμνου ήθελαν τον 51χρονο πατέρα και του δύο γιου του, 25 και 26 ετών αντίστοιχα, που είχαν αποφυλακιστεί πρόσφατα για κατοχή και καλλιέργεια εκατοντάδων δεντριλίων κάναβη, να συνέχιζαν ανενόχλητη τη δράση του, σχεδιάζοντα μάλιστα να σπρώξουν αυτέ τι ημέρε στην αγορά νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που θα του επέφερε κέρδο άνω των 100.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί για να την άξουν στον αέρα το σχέδιό τους δούλεψαν μεθοδικά και με απόλυτη διακριτικότητα την υπόθεση, ξετρυπώνοντας αρχικά την καβάντζα τους που ήταν σε ερημικό σημείο στην ευρύτερη περιοχή του περάματος. Χθε το βράδυ, μάλιστα, και ενώ το άγρυπνο μάτι των αστυνομικών βρισκόταν καρφωμένο στην οικογένεια και σε ένα ακόμα συνεργό του ηλικία 41 ετών, ο πατέρα και ο συνεργό που επέβαιναν σε ένα ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και προπορεύονταν οι δύο γη με δύο διαφορετικά φορτηγά οχήματα, ελέγχοντα για ενδεχόμενη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, επισκέφτηκαν την καβάτζα του. Αφού ξεφόρτωσαν σε χρόνο ρεκόρ και έκρυψαν καλά την αποσότητα ναρκωτικών, έφυγαν θεωρώντα πω δεν είχαν γίνει αντιληπτοί από κανέναν. Όταν οι τέσσερις απομακρύνθηκαν από το σημείο, πάνω πάνοπλοι αστυνομικοί μπήκαν στο χώρο όπου βρήκαν κρυμμένες μέσα σε πυκνή βλάστηση 10 σακούλες που περιείχαν ποσότητα κατέργαστης κάναβης συνολικού βάρου 47 κιλών και 178 γραμμαρίων, τις οποίες και κατέσχεσαν. Το δεύτερο μέρο τη μεγάλη επιχείρηση γράφτηκε με το καλημέρα στο πέραμα όπου διαμένουν οι τέσσερι. Οι αστυνομικοί ευνηδιάζοντά του έκαναν έφοδο στα σπίτια του, περνώντα του χειροπέδε, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με το γεμιστήρα του, 33 φυσίγκια, 36,9 γραμμάρια κάναβη, 1280 ευρώ προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον κατασχέθηκαν τρία οχήματα ω μέσα μεταφορά ναρκωτικών ναρκωτικών ουσιών και διευκόλυνση τέλεση εγκλήματος... ενώ το επόμενο βήμα είναι να οδηγηθούν αύριο στι δικαστικέ αρχέ του Ρεθύμνου για να λογοδοτήσουν. Σε ό,τι αφορά δε στην ποσότητα ναρκωτικών που βρέθηκε, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από εκείνη που κατασχέθηκε πριν 10 χρόνια στο Ρέθυμνο και που άγγιζε τα 65 κιλά χασίς.